Καλησπέρα σε όλου. Η Άλκη τη Πρωτοψάλτη τραγούδισε τον Άδωνη. Το γνωστό τραγούδι του Κραουνάκη, το οποίο λέει σε ένα σημείο που πηγαίνει μια χοντρή νευρικιά. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σημείο η Πρωτοψάλτη όταν το τραγούδισε δεν είπε το χοντρή, είπε μόνο το νευρικιά και αυτό προφανώ το έκανε είτε επειδή πίστευε ότι είναι προσβλητικό για εκείνη, είτε γιατί θεώρησε ότι θα προσβάλλει κάποιον. Και ξεκίνησε ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. <laughs> Όχι εντάξει, θεωρώ ότι, ενώ δεν συμφωνώ, α πούμε, με το ότι ξαφνικά αυτό το συμβάν έδωσε τροφή σε όλου του επαγγελματίε ανθρωποφάγου εκεί έξω και βρήκαμε κάτι νέο να ασχολούνται όλα τα πρωινάδικα, θεωρώ ότι έχει κάτι ενδιαφέρον ε, όλη αυτή η ιστορία για να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε τέλο πάντων εδώ στο κανάλι. Στην ουσία, δύο είναι τα θέματα που προκύπτουν. Το ένα είναι το κατά πόσο μπορούμε να αλλάζουμε την τέχνη. Για οποιοδήποτε λόγο, που βέβαια ο λόγο πάντα είναι η προσβολή. Και το άλλο είναι κατά πόσο ορισμένε λέξει, στην προκειμένη περίπτωση η χοντρή, έχουν αρνητική σημασία. Πάμε στο πρώτο θέμα που είναι η τέχνη. Ε, εμένα η άποψή μου πάνω σε αυτό είναι μία πολύ συγκεκριμένη. Είμαι Απόλυτη, ε, δεν την ακουμπά την τέχνη. Δεν υπάρχει μεν αλλά δεν πάει να είναι ό,τι χειρότερο έχει ακούσει, ό,τι χειρότερο έχει δει. Δεν, δεν, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την κάνει sensor. Αν δεν σου αρέσει κάποιο πίνακα, κάποια ταινία, απλά δεν τη βλέπει. Αν δεν σου αρέσει κάποιο τραγούδι, απλά δεν το ακού. Και βασικά όχι, δεν είναι ότι απλά δεν το ακού. Φυσικά έχει κάθε δικαίωμα να νευριάσει, να νιώσει πράγματα, να ασκήσει κριτική, να κάνει μέχρι και πορείε που λέει ο λόγο αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθήσεις να εξαφανίσεις κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από κάποιον άλλο άνθρωπο, ας πούμε. Γιατί αλλάζει όλο το αντικείμενο της τέχνης. Όλο. Ο Κραουνάκης λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, αυτό το στίχο. Ε, αποκάλεσε κάποια, κάποιον, κάπου διάβασα ότι απευθυνόταν σε έναν ομοφιλόφιλο, χοντρή νευρικιά. Για κάποιο λόγο το έκανε. Και όπως είπε κιόλας, όταν το τραγουδάει, πανηγυρίζουν από κάτω οι χοντρέ γυναίκες. Θα συζητήσουμε βέβαια για τη λέξη στη συνέχεια. Το στίχο τον έγραψε για κάποιο λόγο. Κάτι αισθανόταν, κάτι σκεφτόταν, κάτι βίωνε. Και το αποτύπωσε έτσι. Δεν μας πέφτει λόγο. Δεν έχει σημασία αν ο στίχος δεν μα αρέσει, αν τον βρίσκουμε βαρετό, απλοϊκό... Ε, λαϊκό, προσβλητικό. Κάποιο εξωτερήκευσε κάτι προσωπικό και αυτό απαιτεί πάντα σεβασμό. Πάντα. Γιατί αν συμφωνούμε όλοι ότι είναι σημαντική η ελευθερία του λόγου, φανταστείτε πόσο σημαντική είναι η ελευθερία τη ε, έκφραση τη ψυχή. Γιατί αυτό είναι η τέχνη. Αφήστε που όταν μιλάμε για λόγο, για ελευθερία του λόγου, έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί πριν μιλήσει. Ενώ με την τέχνη, άμα σκεφτεί πριν την δημιουργήσει, παίζει να. Καταστραφεί εντελώ. Αν δεν σου αρέσει λοιπόν ένα συγκεκριμένο προϊόν τέχνη, δεν το καταναλώνει και δεν το αναπαράγει. Είναι τόσο απλό. Τώρα, χωρί να ξέρω το λόγο που η αλκηστή πρωτοψάλτη έκανε αυτή την κίνηση, φαντάζομαι ότι δεν την προσέβαλε η ίδια τη λέξη, αλλά ότι θεώρησε ότι θα προσβάλλει κάποιον. Ξαναλέω, φαντάζομαι. Και νομίζω ότι τι περισσότερε φορέ σκεφτόμαστε ότι κάτι θα προσβάλλει, παρά όντω προσβάλλει. Όπω και να έχει το να βγούμε να πούμε αυτό που άκουσα πάρα πολλού να λένε ότι το χοντρό είναι μία λέξη, είναι όπω το ψηλό, είναι όπω το λεπτό, είναι μία περιγραφή. Εντάξει, αυτό είναι ψέμα και το ξέρετε. Ναι, είναι μία περιγραφή, αλλά το πώ χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη χρόνια τώρα την έχει αναγάγει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε κάτι παραπάνω από μία περιγραφή. Ακόμα κι αν εσύ λε κάποιον χοντρό απλά για να τον περιγράψει, κοινωνικά κάποιε λέξει έχουν στιγματιστεί και είναι αδιανόητο να το αγνοήσουμε. Κοινωνικά είμαστε ρατσιστέ απέναντι στου χοντρού. We think lower of them. Γι' αυτό όχι γιατί μα έκαναν κάτι, όχι γιατί έχουμε κάτι προσωπικό μαζί του, αλλά επειδή οι ίδιοι δεν γουστάρουμε το πάχο. Και κατευθείαν με το που δούμε κάποιον χοντρό, σκεφτόμαστε ότι είναι τεμπέλη, ότι ε, δεν έχει πειθαρχία, δεν μπορεί να ελέγξει το. Πόσο φαϊτρώει, και ξέρετε γιατί είμαστε υποκριτέ. Γιατί και εγώ κατά καιρού που δείχνω σε βίντεο τι τρώω και δείχνω, α πούμε, τι τρώω όλο, βλακίε, ζάχαρη, βούτυρα κλπ. Δεν έχω καθόλου πειθαρχία όσο αφορά το φαγητό. Όχι μόνο δεν με κράζουν, ε, μου λένε και μπράβο. Μπράβο που δείχνει ε, πόσο άνετη είσαι με το φαγητό κλπ. Αντίθετα, κάποιο χοντρό μπορεί να τρέφεται απόλυτα υγιεινά, μπορεί να προσέχει την υγεία του, μπορεί να γυμνάζεται. Και παρόλα αυτά να είναι χοντρό. Συμβαίνει και αυτό. Δεν λέω ότι είναι κάθε περίπτωση έτσι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Είναι γεγονό. Προφανώ δεν αναφέρομαι σε κάποιον που μπορεί να είναι 200 κιλά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο ενδεχόμενο που κάποιο είναι 200 κιλά και υγιή, αλλά κάποιο μπορεί οπτικά να είναι χοντρό, όπω το έχουμε στο μυαλό μα, και να είναι υγιή. Άρα, συγκριτικά με μένα, αν πρέπει να κράξουμε κάποιον, αυτή είμαι εγώ. <laughs> Όμω, και να βρει κάποιον ε, χοντρό και υγιή, παρόλο δηλαδή που είναι επιστημονικά εφικτό, σιγά μην βρει. Γιατί όλοι ζούμε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα και όλοι τρώμε σκουπίδια. Γενικά, η, ο τρόπος ζωής μας, ε, όσο και αν θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω ότι είμαστε health freaks και τέτοια, ε, είναι άθλιος. Οι επιλογές μας για τροφή είναι σκουπίδια. Δηλαδή, πραγματικά η διατροφή μας αποτελείται από υπερανθυγινά πράγματα, fast food πάρα πολύ, ζάχαρη συντηρητικά, ε, τα κρέατα που τρώμε είναι γεμάτα ποιος ξέρει, τα λαχανικά που τρώμε είναι γεμάτα ποιος ξέρει. Και γενικά, ο γρήγορος τρόπος ζωής και όλα αυτά μας οδηγούν στο να τρεφόμαστε άθλια ανάθεμα και αν έχω δει κάποιον να ασχολείται τόσο πολύ με το πόσο ανθιγεινά τρώμε όλοι, με το πόσο κακό τρόπο ζωή έχουμε όσο αφορά την υγεία μα. Όχι, θα ασχοληθούμε με τη χοντρή, με το χοντρό. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μα κατά βάθο θέλουν να δυνατήσουν και το κάνουν αυτό project στου άλλου. Και γιατί θέλουν όλοι να δυνατήσουν, για να αρέσουν στου άλλου. Οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των άλλων. Και εφόσον στου περισσότερου αρέσουν οι αδύνατοι, αυτό θα προσπαθήσουν να γίνουν. Γιατί αρέσουν του περισσότερου οι αδύνατοι, Γιατί είναι σπανιότερο. 6 στου 10 Έλληνε είναι υπέρβαροι, επομένω είναι λιγότεροι οι αδύνατοι. Για τον ίδιο λόγο που στην Ελλάδα ε, αρέσουν τόσο πολύ οι ξανθιέ, οι ξανθοί, γαλονομάτιδε, επειδή είναι σπανιότεροι. Και επειδή είναι και δυσκολότερο να είσαι αδύνατο, είναι και σπανιότερο, ειδικά στι μέρε μα με τον τρόπο ζωή που είπα. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι στου άντρε, α πούμε, δεν είναι τόσο πολύ ο στόχος εμφανισιακά να είναι αδύνατοι, ε, αλλά γυμνασμένοι. Και το ξέρετε αυτό. Έχουν και αυτοί να ε, αντιμετωπίσουν κάποια πρότυπα ομορφιά, τα οποία είναι... Και γι' αυτό έχουν τόσο πολλή ζήτηση τα προϊόντα που ε, σου δίνουνε, σε κάνουν να φαίνεσαι, ας πούμε, γυμνασμένος, ε, αναβολικά και τέτοια, χωρίς να είσαι όντω, για την εικόνα. Είναι δύσκολο να είσαι αδύνατο, είναι δύσκολο να είσαι γυμνασμένο. That's that. Αυτό λοιπόν δίνει αρνητική σημασία στη λέξη χοντρό και φυσικά η πρόθεση. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει καν σημασία να ε, συζητήσουμε την πρόθεση, γιατί αυτό ισχύει με οποιαδήποτε κουβέντα ever. Δηλαδή, μπορεί να πα να πει σε κάποιον κάτι πάρα πολύ ευγενικό και άμα η πρόθεσή σου είναι κακή, ο άλλο θα το πάρει κακά. Ή μπορεί να πα να πει κάτι κακό και η πρόθεσή σου να είναι καλή, και καταλάβατε. Έτσι λοιπόν, το να μην λέμε αυτή τη λέξη ή να τη βγάζουμε από τραγούδια επιβεβαιώνει ότι τη θεωρούμε προσβλητική, που είναι και δεν είναι. Έχει σημασία ποιο τη λέει, γιατί τη λέει, πάντα έχει σημασία το context. Εγώ είπα κιόλα ότι ε, ναι, μεν έχει αυτή τη σημασία κοινωνικά, αλλά δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν έχει νόημα να πούμε ότι έτσι είναι. Δεν θεωρώ ότι η πρωτοψάλτη προσβάλλει του χοντρού, με το να μιλάει αυτή τη λέξη, την τέχνη προσβάλλει. Αυτό που έκανε όσον αφορά του χοντρού είναι απλά μια χαοτική κίνηση σε έναν χαοτικό κόσμο που ζούμε σήμερα. Όλοι είμαστε πάρα πολύ μπερδεμένοι. Ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολου καιρού. Έχουμε τόσα προβλήματα και προφανώ μα είναι εύκολο να τα ξεσπάσουμε σε τόσο ασήμαντα πράγματα. Ο ανθρώπινο εγκέφαλο είναι κάτι τόσο περίπλοκο που δεν έχουμε καταφέρει να το εξηγήσουμε ακόμα. Και Προσπαθούμε ας πούμε, να εξηγήσουμε τι ανθρώπινε συμπεριφορέ σαν να είναι άσπρο και μαύρο. Δεν είναι έτσι. Το μόνο που μπορούμε να ε, πούμε στα σίγουρα είναι ότι λιγότερο κουτσομπολιό, λιγότερη κακία, χολή, λιγότερη αρνητική κριτική, όταν κιόλα δεν μας την έχει ζητήσει ο άλλος. Αυτά να δούμε πρώτα να εφαρμόσουμε, να διορθώσουμε για τον εαυτό μα και μετά όλα τα άλλα. Αυτά ήθελα να πω. Ε, θέλω να ακούσω την άποψή σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.